και κύριοι αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή στο Επίκεντρο, εδώ από την τηλεόραση Σούπερ για όλη την κεντρική Μακεδονία. Σε λίγους μήνες, κυρίες και κύριοι, θα κληθούμε όλοι μας, όλοι οι Έλληνες πολίτες, να καταφύγουμε στις κάλπες. Και εννοώ τις κάλπες για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, τους τοπικούς άρχοντες δηλαδή, που θα μας διοικήσουν για τα επόμενα έτη. Οι εθνικές βεβαίως εκλογές, ουδής εξημών γνωρίζει το πότε θα πραγματοποιηθούν, θα το δούμε εν καιρό και θα το σχολιάσουμε. Προς το παρόν όμως θα πάμε στα σίγουρα. Και τα σίγουρα είναι οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, και θα συζητήσουμε σήμερα εδώ στην εκπομπή, στο Επίκεντρο, για έναν δήμο που φέρει, του νομού Χαλκιδικής, έναν δήμο που φέρει ένα ιστορικότατο και πολύ μεγάλο και βαρύ όνομα. Και δεν ομιλώ για άλλον δήμο, εκτός από τον Δήμο Αριστοτέλη, που φέρει και το όνομα του Μέγα Σοφού, ο οποίος και σήμερα ακόμη, όλες οι θεωρίες του και πολλά άλλα που έχει πει και έχει διδάξει, ακόμη και σήμερα και σε πολύ μεγάλα πανεπιστήμια της Ιφιλίου, όχι μόνο της χώρας μας και της Ευρώπης, αλλά της Ιφιλίου, συζητώνται και σήμερα και διδάσκονται και σήμερα. Για τον Δήμο Αριστοτέλη, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο καιρό, εξέφρασε την επιθυμία του να είναι υποψήφιος δήμαρχος της περιοχής σε επερχόμενες εκλογές, ο νυν αντιδήμαρχος τουρισμού αλλά και οικονομικών, ο κύριος Σαργύρης Τσακνής, τον οποίο έχω την τιμή να φιλοξενώ σήμερα εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα, κύριε Τσακνή. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καταρχάς, σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ που σας τρώω το χρόνο σας, γιατί γνωρίζω ότι ένας νυν αντιδήμαρχος με όλα αυτές τις δουλειές που έχει για να διοικήσει τον Δήμο και εκ νέου, μάλλον προσφάτως και δήμαρχος και υποψήφιος δήμαρχος, αντιλαμβάνομαι ότι το έχετε πολύ τρέξιμο, αλλά σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Είναι η πρώτη μου τηλεοπτική συνέντευξη ως υποψήφιος δήμαρχος, οπότε θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ωραία. Και πιστεύω να είναι και η πρώτη, αν εκλεγείτε δήμαρχος όταν γίνουν εκλογές, να μου πείτε και τι έγινε τότε. Και θα δώσετε πολλές συνεντεύξεις βεβαίως. Πολύ ευχαριστώ. Κύριε Τσακνή, θα αρχίσω από κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση και θα ήθελα να σας το ρωτήσω. Είστε ένας τεχνοκράτης, είστε ένας άνθρωπος, είστε τεχνοκράτης, είστε οικονομολόγος, έχετε μεταπτυχιακά κλπ. Ασχοληθήκατε με τον ιδιωτικό τομέα πολλά χρόνια, δουλεύατε στον ιδιωτικό τομέα και πολύ επιτυχημένα μάλιστα. Και ξαφνικά είστε εδώ σήμερα μαζί μου, όχι ως οικονομολόγος βέβαια, δεν θα πάψετε να είστε, αλλά είστε με την ιδιότητα του υποψηφίου δημάρχου του Δήμου Αριστοτέλη. Τι σας έκανε, κύριε Τσακνή, να υποβάλλετε έτσι την υποψηφιότητά σας για τον Δήμο Αριστοτέλη και αφήσατε μια πετυχημένη, κατά γενική ομολογία, καριέρα που τα πηγαίνετε και πολύ καλά? Να πούμε ότι την καριέρα την άφησα το 2014. Όταν εκλεγήκατε και είστε σήμερα αντιδήμαρχος. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Η θέση του αντιδημάρχου, πόσο μάλλον δε όταν μιλάμε για οικονομικά, για διοικητικά, για τοπική οικονομική ανάπτυξη και για τουρισμό, είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Και πρέπει να κάνουμε όλοι οι άνθρωποι τις θυσίες μας, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στο ρόλο μας, στο ρόλο που η κοινωνία μας επέλεξε. Έτσι λοιπόν έκανα αυτή τη στροφή στην καριέρα και στη ζωή μου και πλέον έχοντας καταθέσει υποψηφιότητα για υποψήφιος δήμαρχος, αυτό που δείχνω είναι ότι είναι απόφαση ζωής να μείνω και να υπηρετήσω τον τόπο μου. Mm. Θα πρέπει να πω ότι κατάγεστε από την μοναδική κατοικούμενη νήσο της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, γιατί εκεί απευθυνόμαστε εμείς ως κανάλι, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Τσακνή. Είναι το μοναδικό κατοικήσιμο νησί, είναι η Αμουλιανή, από όπου κατάγεστε, αν θυμούμαι καλώς. Έτσι είναι. Έτσι, από την Αμουλιανή. Η Αμουλιανή είναι το νησί μου. Ναι, εξαιρετικός τόπος, κύριε Τσακνή, τυχερός είστε που είστε από εκεί. Και μακάρι να πάει και καλά. Έγινε καλός προορισμός τελικά. Είναι καλός προορισμός και η Αμουλιανή. Εξαιρείς το Εμπαρόδο, πήγε καλά φέτος η Αμουλιανή, κύριε Τσακνή? Ενώ τουριστικά. Αν εξαιρέσουμε τον άστατο καιρό, ναι, ναι, που έφαγε σχεδόν το μισό καλοκαίρι, και η Αμουλιανή και η Ουρανόπολη και η Ερυσσός και τα Νεαρόδα και η Ολυμπιάδα και όλα τα μέρη του Δήμου Αριστοτέλη πήγαν θαυμάσια σε ό,τι αφορά την τουριστική κίνηση. Θετικό. Απλώς λόγω του καιρού συρρυκνώθηκε αρκετά η περίοδος. Εντάξει, είχατε και κάποιες μικροαιστείες φωτιάς τις τελευταίες ημέρες, οι οποίες ευτυχώς δηλαδή κατασβέστηκαν άμεσα, γιατί είναι κρίμα από το Θεό αυτή η νήσος να πάει έτσι κάποια φορά. Όπως δυστυχέστατα έγινε στη Σιθωνία, που
πιστεύω ότι παρακολουθήσατε την επικαιρότητα, τι έγινε. Δυστυχώς, μία μέρα μετά την καταστροφή της Ιθονίας, ναι, από μία προσεξία, γι' αυτό οφείλουμε όλοι μας να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Βέβαια, αυτό πρέπει. Λίγο έλειψε να γίνει το κακό. Ευτυχώς το δημοτικό όχημα που βρίσκεται πάντα στην κοινότητα Μουλιανής, διότι είναι νησί και δεν μπορεί να έχει άμεση οδική πρόσβαση πυροσβεστική, έκανε πάλι το θαύμα του και με τη βοήθεια κατοίκων, τους οποίους και ευχαριστώ, σβήστηκε η φωτιά. Και παλαιότερα, κύριε Τσακνή, νομίζω σε ένα κάμπικ που είχε εκεί έγινε μια φωτιά που πάλι έπαιξε σημαντικό ρόλο το πρώτο όχημα, το δημοτικό, και μετά βέβαια οι άνθρωποι, οι άντρες ήταν στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Ναι, ναι, όταν το είχαμε κάνει και ρεπορτάζ, θυμάμαι. Έτσι. Δεν ήταν ακριβώς κάμπικ, είναι ένας χώρος που ήταν παλιότερα κάμπικ. Ναι, και παλιότερα κάμπικ. Πλέον κάποιοι παράνομοι κατασκηνωτές μένουν εκεί. Ξέρετε πόσες φορές, κύριε Τσακνή, ο πρόεδρος της Ένωσης Κάμπικ Χαλκιδικής που καθόταν στη θέση μου έχει πει για το παράνομο κάμπικ. Το έχουν κάνει εθνικό του σήμα, το παράνομο, μακριά το παράνομο κάμπικ. Ξέρετε πόσες φορές. Δυστυχώς και στην Αμουλιανή και στην Ολυμπιάδα και στην Ιρισό και σε αρκετά μέρη έχει παρατηρηθεί. Είναι πλήγμα και για τους επιχειρηματίες του τόπου μας. Βεβαίως. Αλλά θα έλεγα ότι και από πλευράς οικιστικής και οικαστικής εμφάνισης δεν νομίζω ότι καλύτερο. Είναι ότι καλύτερο. Έχετε πολύ. Υπάρχουν οργανωμένα κάμπικ στον τόπο μας που μπορεί κάποιος να διαμένει, όπως και φανταστικά καταλήματα. Παρ' όλα αυτά, η δημοτική μας αρχή έχει δείξει τις προθέσεις της και μπορώ να σας πληροφορήσω ότι πλέον έχουν φύγει όλοι οι παράνομοι κατασκηνωτές από το παράνομο κάμπικ της Αμουλιανής. Ο χώρος θα προσφερθεί στον κόσμο ανοιχτός και καθαρός και θα έλεγα ότι όταν έχεις τη βούληση, τα καταφέρνεις και το ίδιο θα κάνουμε και με άλλες περιοχές. Εξαιρετική κίνηση. Πολύ καλά κάνατε. Κύριε Τσακνή, να πάμε λίγο στο λόγο της επισκέψεως. Αυτά ερίστο εμπαρόδο, γιατί η επικαιρότητα, ξέρετε, τρέχει και πρέπει να τα σχολιάζουμε. Είναι σχετικά νωρίς, πιστεύετε, γιατί μου κάνει εντύπωση, κύριε Τσακνή, ότι την τελευταία περίοδο δεν έχω ακούσει, εκτός από το δικό σας όνομα φυσικά, δεν έχω ακούσει άλλες υποψηφιότητες στον Δήμο σας. Σε αντίθεση, γιατί θα πρέπει να λέμε, με άλλους μεγάλους Δήμους και του Νομού Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης και της Πιερίας που μας βλέπουν εκεί και στην Πέλα, έχουν εκδηλώσει τον ενδιαφέρον τους κάποιοι συνδυασμοί, κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων να ηγηθούν και πολύ καλά κάνουν, είναι υγιές και δημοκρατικό. Εσάς σας προβληματίζει καθόλου ότι μέχρι στιγμής στον Δήμο σας, σήμερα που μιλούμε, είναι τέλος Οκτωβρίου. Δεν σας προβληματίζει ότι εκτός από εσάς που έχετε περίπου 15-20 μέρες, δεν υπάρχει κάποιος άλλος άνθρωπος να εκδηλώσει και αυτός το ενδιαφέρον του? Εμένα δεν με προβληματίζει καθόλου αυτό. Μπορεί. Βέβαια, η ευχή έργων θα ήταν να ήταν μόνο σας. Εντάξει, δεν γίνονται αυτά. Αλλά αυτά δεν γίνονται. Αλλά το ότι δεν ανακοινώνει κανείς άλλος, εμένα δεν με προβληματίζει. Εγώ βγήκα και κατέθεσα την πρότασή μου στην κοινωνία και θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου νωρίς από τη στιγμή που ο νυν δήμαρχος μας δήλωσε ότι δεν προτίθεται να υποβάλει. Ο υφιστάμενος δήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Ζουμπάς. Ο κύριος Γιώργος Ζουμπάς δεν προτίθεται να βάλει υποψηφιότητα. Κινήσαμε τις διαδικασίες, τις εσωτερικές μας και θα έλεγα ότι στηρίχθηκα από τους συναδέλφους μου στο Δημοτικό Συμβούλιο και από εκεί και πέρα αυτό μου έδωσε μία όθηση. Ξεκίνησα να μιλάω με φορείς επαγγελματικούς, με πολιτικούς φορείς, με όλους θα έλεγα. Έτσι λοιπόν η κατάθεση υποψηφιότητάς μου στις 4 Οκτωβρίου ήταν προϊόν όριμης, προσωπικής και πολιτικής σκέψης. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί γνωρίζουμε, κύριε Τσακνή, ότι όλοι μας, όλοι οι Έλληνες πολίτες, έχουμε κάποια ιδεολογία πολιτική. Δεν μου αρέσει η λέξη, είμαστε κομματικά στελέχη κλπ. Δεν μου αρέσουν αυτά. Τέλος πάντων, εγώ το λέω διαφορετικά, μια πολιτική ιδεολογία. Όλοι μας. Και σίγουρα θα έχετε κι εσείς κάποια. Η κίνηση αυτή που κάνετε, ο συνδυασμός αυτός που προσπαθείτε να φτιάξετε, αύριο μεθαύριο που θα βγείτε στο μπαλκόνι, θυμάστε την παλιά έκφραση που λέγαμε, τώρα πλέον αντικαταστάθηκαν από τις κάμερες που έχετε εδώ γύρω σας. Ποιος είναι αυτός ο κομματικός σχηματισμός, ξέρω εγώ, η ιδεολογία που θα σας στηρίξει για να προχωρήσετε, ή δεν υπάρχει αυτός τον συνδυασμό που έχετε φτιάξει ή επιχειρείτε να φτιάξετε αυτή την περίοδο? Όπως έκανα σαφές. Αν θυμάστε κάποτε, θα μου επιτρέψετε, είχαμε αυτή τη λέξη που λέγαμε πήρε το χρήσμα. Το προλάβατε, γιατί σίγουρα έχετε ασχοληθεί και ξέρετε.
πάω, ποιον πήρε το χρήσμα, με ποιο κόμμα είναι κλπ. Στο δικό συνδυασμό τι γίνεται? Καταρχάς, η λέξη χρήσμα δεν... Οδεύει προς κατάργηση. Ναι. Κάποτε υπήρχε. Πιστεύω όμως ότι και τα μεγάλα κόμματα κατά κόρον υπήρχε, έχουν όμως αρχίσει σιγά-σιγά να απομακρύνονται από την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί αντιλαμβάνονται όλοι ότι οι κοινωνίες δεν έχουν ανάγκη από υποδείξεις κομματικών γραφείων. Οι κοινωνίες έχουν ανάγκη από ανθρώπους άξιους από την περιοχή που μπορούν να σηκώσουν τα μανίκια, να δουλέψουν, έχουν τις γνώσεις, έχουν την δυνατότητα. Και από εκεί πέρα το τι ψηφίζει ο καθένας είναι μια άλλη υπόθεση. Γι' αυτό και έκανα σαφές στην δήλωσή μου ότι κατεβαίνω ανεξάρτητος. Θα είμαστε ένα σχήμα πολυσυλλεκτικό, το οποίο θα έχει ανθρώπους από την περιοχή, από όλες τις πολιτικές ιδεολογίες, από όλους τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, για να μπορέσουμε να, σαν κοινωνία, να εκπροσωπηθούμε όλοι όσο το δυνατόν στο Δημοτικό Συμβούλιο και να γίνει σωστή δουλειά που να αντιπροσωπεύει τους δημότες μας. Πολυσυλλεκτικότητα ουσιαστικά λέτε, κύριε Τσαγνή, από όλους τους κλάδους των ανθρώπων, τέλος πάντων, επαγγελματίες και μη. Έτσι, για να... Ακριβώς. Έτσι. Επαγγελματικούς, ναι. κοινωνικούς και πολιτικούς. Πολιτικούς. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα, γιατί αναφερθήκατε, έτσι, μου δώσατε την πάσα που λέμε, αναφερθήκατε στο όνομα του υφισταμένου, του κυρίου Ζουμπά, του υφισταμένου δημάρχου της περιοχής σας. Ο κύριος Ζουμπάς, που σας δήλωσε ότι δεν προτίθεται να διεκδικήσει ξανά τον δημαρχιακό θόκο, θα είναι μαζί σας ο κύριος Ζουμπάς στο συνδυασμό, στο ψηφοδέλτιο, όπως θα το λέμε τώρα, στην κίνησή σας, τέλος πάντων, θα είναι μαζί σας ο κύριος Ζουμπάς? Ο κύριος Ζουμπάς θα είναι σίγουρα μαζί μου και θα με στηρίξει. Ωραία. Και ήδη με στηρίζει. Από εκεί πέρα, το αν θα μπει στο ψηφοδέλτιο ή όχι, είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσω μαζί του. Οπωσδήποτε είναι ένας άνθρωπος που έχει μια εμπειρία, έχει μια σοφία και θα έλεγα ότι είχαμε και μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Και την έχετε ακόμη. Και είστε, την έχουμε. Είστε αντιδήμαρχος ακόμη. Έτσι. Δεν παραιτηθήκατε? Όχι. Τον σέβομαι και συνεργαζόμαστε άψογα. Και πολύ καλά. Το αν θα είναι στο ψηφοδέλτιο και αυτός και οι υπόλοιποι συνάδελφοί μου είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε. Σαφέστατα πρέπει να γίνει μια ισχυρή ανανέωση για να περάσουμε και το μήνυμα στην κοινωνία ότι κάνουμε ένα άνοιγμα και ότι είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε και σε άλλους ανθρώπους, νέους και μη, τη δυνατότητα να εκπροσωπηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά από εκεί και πέρα, τόσο για τον Δήμαρχο όσο και για τους υπολείπους Δημοτικούς Συμβούλους, κάποιοι οπωσδήποτε θα είναι μαζί μου, γιατί αυτό θα διασφαλίσει και τη συνέχεια της ομάδας που ξεκινήσαμε το 2004 να διοικούμε αυτό το Δήμο Αριστοτέλειο. Έχετε στο μυαλό σας, κύριε Τσακνή, και θα το θέσω πολύ απλά, ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα τώρα τελευταία έγινε πολύ της μόδας οι ηλικίες. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι μεγάλος κάποιος, όχι είναι πιο μικρός, ο άλλος δεν έχει εμπειρία, ο μεγάλος έχει εμπειρία, αλλά δεν μπορεί κλπ. Τα έχετε λάβει αυτά υπόψη σας? Υπάρχουν άνθρωποι από όλους τους, από τις ηλικιακές παρατάξεις, να το πω έτσι. Δηλαδή, μεσήλικες, νέοι, ακόμη πιο μεγάλοι, εσείς ξέρετε. Είναι αλήθεια ότι θα μου άρεσε να έχω ένα ψηφοδέλτιο όσο γίνεται πιο νεανικό και όσο γίνεται πιο υψηλού μορφωτικού επίπεδου. Αυτό όμως θα ήταν ρατσιστικό αν εξαιρούνταν όλοι οι υπόλοιποι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι κάποιας ηλικίας και έχουν την εμπειρία και την σοφία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά κάποιους τομείς και θα έλεγα ότι δεν θα κάνουμε διακρίσεις. Αλλά θα κοιτάξουμε να έχουμε έναν χαμηλό σχετικά μεσόωρο ηλικίας. Εγώ αν ήμουν στη θέση σας, κύριε Τσακνή, ξέρετε τι θα έλεγα? Θα ήμουν ρατσιστής, ξέρετε, μονοπό, όταν κάποιος θέλει να μπει στα κοινά, να ασχοληθεί με την υπουργική αυτοδιοίκηση, και είμαι ρατσιστής σε αυτό, μόνο για το καλό του και όχι για το καλό του κόσμου. Ναι, εκεί είμαι ρατσιστής και το δηλώνω κιόλας. Σε αυτό είμαι και εγώ ρατσιστής. Είστε ρατσιστής. Λοιπόν, και χαίρομαι που είστε ρατσιστής. Φανταστείτε τι λέμε. Χαίρομαι που είστε ρατσιστής. Όταν είναι για κάτι τέτοιο, ναι. Γιατί λοιπόν, ψάχνουμε ανθρώπους που δεν θα ψάχνουν το δικό τους. Και να δουλεύουν όφελος για τον κόσμο τους, για τους πολλούς. Στήριξη για τους πολλούς. Και όχι μόνο για τον εαυτό τους. Ρατσιστικό μεν, αλλά δυστυχώς υπάρχει. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Πήρατε μέρος στις προηγούμενες εκλογές. Πήγατε πάρα πολύ καλά, γι' αυτό είστε και σε αυτή τη θέση. Αντιδήμαρχος είστε και σήμερα που μιλούμε.
μην άλλο καθεστώς εκλογικό. Πλέον αυτό το καθεστώς έχει αλλάξει, έγινε νόμος πλέον, θα πάμε το Μάιο με αυτό, με τον νέο νόμο, ο οποίος λέγεται κλεισθένης. Με την εμπειρία που είχατε στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία, με την σημερινή, την αυριανή, του Μαΐου τέλος πάντων, βλέπετε κάποιες διαφορές, έγινε προς το καλό, λέτε, της τοπικής αυτοδιοίκησης, να μιλήσουμε για την τοπική, την περιφερειακή, ας την αφήσουμε, γιατί δεν σας απασχολεί αυτό εσάς. Θα δείτε κάποια διαφορά, είναι ευέλικτο αύριο μεθαύριο, αν θα γίνουν 2-3 συνδυασμοί και δεν έχει κάποιος την αυτονομία, δηλαδή το 50-1. Πώς το βλέπετε, κύριε Τσακνή? Σύμφωνα πάντα με την προηγούμενη διαδικασία την οποία βιώσατε. Βεβαίως. Μελέτησα με ιδιαίτερη προσοχή πριν υποβάλω την πρότασή μου τον Κλεισθένη, ο οποίος έχει τα προβλήματά του. Υπάρχουν όμως και σε σωστή κατεύθυνση κάποια πράγματα. Δεν μπορεί παντού να βλέπουμε στην Ευρώπη να υπάρχει η αντιπροσωπευτικότητα που δίνει η απλή αναλογική και οι συνεργασίες και οι συνέργειες που απαιτούνται και εδώ να διοικούν λίγοι και αυτοί που πλειοψηφούν. Είμαι υπέρ των συνεργασιών, φτάνει να μην φτάσουμε σε αδιέξοδα διοικητικά ή σε τύπου παζαριού ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό και θα έπρεπε... Πολλοί συναδελφοί σας μου το είπαν αυτό το παζάρι και δεν μου αρέσει καθόλου που το ακούω. Αυτό με φοβίζει. Γι' αυτό και θα έπρεπε, διότι δεν είμαι σίγουρος αν είμαστε όριμοι σαν άνθρωποι και σαν κοινωνία να συνεργαστούμε και να συνεργαστούμε σωστά, να υπάρξουν οι απαιτούμενες εγκύκλοι ή και κάποια τροπολογία του νόμου που θα μας έβγαζαν από τέτοιου είδους αδιέξοδα. Δεν πρέπει να οδηγηθούμε ούτε σε διοικητική ακυβερνησία, σε αδιέξοδο, ούτε σε κανενός είδους παζάρι, γιατί τότε θα έχει αποτύχει ο Κλεισθένης και θα δημιουργηθεί πρόβλημα στην διαχείριση των προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας. Και το κυριότερο είναι αυτό για την τοπική κοινωνία, όταν δεν μπορεί, ας πούμε, να προχωρήσει ένα έργο, γιατί υπάρχουν 10 φωνές με 10 διαφορετικές απόψεις. Ο πολίτης όμως χρειάζεται το νερό του, χρειάζεται την καθαριότητά του, χρειάζεται τις υποδομές του. Ποσός λοιπόν, και το γνωρίζετε κύριε Τσακνή, είστε ήδη εν ενεργεία, ότι ο κόσμος ποσός τον ενδιαφέρει, κύριε Τσακνή. Αν του λέτε εσείς ότι ο Παπαδόπουλος διαφώνησε μαζί μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, ξέρετε, θεσπιοχή πολίτης, τι με νοιάζει εμένα, κύριε Τσακνή, εγώ θέλω να μαζέψω τα σκουπίδια μου. Και καταλαβαίνετε τώρα τι πρόκειται να γίνει. Πάντως η λέξη παζάρι μου την είπαν και άλλοι συνάδελφοί σας και οφείλω να ομολογήσω δεν μου άρεσε καθόλου. Πρέπει να περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο. Σε ένα άλλο επίπεδο. Ας αφήσουμε τις ανούσιες κόντρες και ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τον τόπο μας. Διότι και η αντιπολίτευση έχει έναν πολύ σοβαρό θεσμικό ρόλο. Βεβαίως. Και θα έπρεπε κατά το κοινό λεγόμενο να βάζει πλάτη σε αυτά που θεωρούνται σωστά για το κοινό καλό. Σωστά και νόμιμα, έτσι. Το να οδηγούμαστε σε στήρες αντιπαραθέσεις, σε προσφυγές, σε κόντρες, και δεν το ψηφίζω αν δεν ψηφίσεις και εσύ κάτι άλλο που θέλω εγώ. Αυτό είναι κάτι που με αποθεί, σαν άνθρωπο καταρχάς, και δεν νομίζω ότι μπορεί να εκφράζει κανέναν υγιώς σκεπτόμενο άνθρωπο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχετε απόλυτο δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Ήδη είστε κοντά περίπου στα 4 έτη αντιδήμαρχος, με συγχωρείτε, ενεργός αντιδήμαρχος κλπ. Τι έχετε αποκομίσει αυτά τα χρόνια από την εμπειρία σας και τη συναναστροφή σας με τα κοινά και κυρίως με τους πολίτες του Δήμου σας, γιατί σε αυτούς απευθύνεστε τώρα, όχι σε μένα, με τους πολίτες, συμπολίτες σας μάλλον, του Δήμου Αριστοτέλη. Αυτή η εμπειρία σας βοήθησε σε κάτι, δηλαδή εν πρώτης σας βοήθησε να πάρετε αυτή την απόφαση, την πολύ σημαντική που πήρατε. Δεν είναι εύκολο να κατέβεις υποψήφιος δήμαρχος στα καλά καθούμενα. Και δεύτερον, έχετε την εμπειρία, γιατί σίγουρα θα σας το ρωτήσει, αν ήταν ένας πολίτης τώρα δικό σας, αυτό θα σας ρωτούσε. Ξέρει κάποια πράγματα, έμαθε κάποια πράγματα, ή θα τον κάνουμε δήμαρχο να μάθει στις πλάτες μας? Και σας τα λέω πολύ απλά και άκομψα ίσως, κύριε Τσακνή. Με έχει βοηθήσει και η τετραετής ενασχόλησή μου, καθημερινή ενασχόλησή μου και για πολλές ώρες την ημέρα με τα θέματα του Δήμου, όπου θα επαναλάβω ότι είχα την ευθύνη των οικονομικών, είχα την ευθύνη των διοικητικών υπηρεσιών, της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, του τουρισμού και ήμουν και αναπληρωτής δήμαρχος.
θεωρώ ότι δεν θα έχω κανένα διάστημα προσαρμογής ανάγκη. Θεωρώ ότι θα διοικήσω από την επομένη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων μου, ενώ οποιοδήποτε νέος δήμαρχος θα χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο χρόνο προσαρμογής, όπως χρειαστήκαμε και εμείς κάποτε. Επίσης, μου δίνει δύναμη και η 20ετής και πλέον εμπειρία μου στον ιδιωτικό τομέα. Από τα 20 χρόνια της δουλειάς μου, περίπου τα 15 ήταν σε θέσεις ευθύνης. Αυτό σημαίνει ότι αφενός έχω μια μεγάλη διοικητική εμπειρία στο κομμάτι της διαχείρισης ανθρώπων, της διαχείρισης έργων, της διαχείρισης κρίσεων και αφετέρου είμαι ένας άνθρωπος που έχω μάθει να σκέφτομαι και επιχειρηματικά, το οποίο δεν είναι κακό, άλλωστε και ο Δήμος πλέον είναι σαν μια μεγάλη επιχείρηση. Πάνε οι καλές εποχές που οι Δήμοι εξαρτώνταν κατά 100% από το κράτος. Ήδη οι κρατικές επιχορηγήσεις έχουν μειωθεί από το 2000 και μετά κατά 70%. Αυτό σημαίνει, κύριε Παπαδόπουλε, ότι οι Δήμοι που θα μάθουν να βγάζουν χρήματα και να τα αξιοποιούν, εκμεταλλευόμενοι την δημοτική περιουσία και όχι μόνο, θα είναι αυτοί που θα είναι ανεξάρτητοι και αυτοί που θα παράγουν έργο. Αν καθόμαστε και να παρακαλάμε στα υπουργικά γραφεία και να περιμένουμε να μας έρθει κάποιο κονδύλι κυβερνητικό, τότε θα είμαστε μια ζωή στη μιζέρια της αυτοδιοίκησης και δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σχεδόν ποτέ στα προβλήματα τα μεγάλα που έχει η πρώτη γραμμή της αυτοδιοίκησης. Οφείλω να ομολογήσω ότι μου λέτε 15 έτη στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος ιδιωτικός τομέας, θα επιτρέψετε να πω, κύριε Ζαγκνίδη, δεν σηκώνει και πολλά αστεία. Στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή, πια να είσαι στη μια δημοτική, έκανε ένα λαθάκι, δεν έγινε και κάτι. Στην επιχείρηση όμως την ιδιωτική, σε τέτοιου τομεί και σε μεγάλε επιχειρήσει που ήσασταν εσεί. Πασταμείο. Εννοείται. Στο σπίτι σου ένα πράγμα. Έτσι. Κάπως έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό σημαίνει, για σηκώνει... να αποζημιωθεί και να φύγει. Μπράβο, δεν σηκώνει αστεία. Άρα λοιπόν, ένα άνθρωπο ο οποίο ήταν τόσα χρόνια και σίγουρα δεν ήταν γιατί. Τέλος πάντων. Επειδή έχετε όμορφα μάτια, είστε μοντέλο, έτσι, σε καμία περίπτωση. Πάει να πει ότι κάτι πετύχατε. Και αυτό έχει αποδειχθεί και στον Δήμο, νομίζω, δεν είναι καλά τα οικονομικά. Τα φέρατε σε μια τάξη, σε μια βόλτα, να το πούμε έτσι, στον Δήμο του που αναλάβατε εσείς. Ξέρετε, σκέφτομαι, κύριε Τσακνή, ότι άνθρωποι με το δικό σας μυαλό κλπ. Είστε καριερίστες γενικότερα. Στον ιδιωτικό τομέα πολύ καλά κάνετε και είστε καριερίστες και μακάρι να σας μοιάσουν κι άλλοι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, γιατί το έχω δει πολλές φορές, μήπως χρησιμοποιείτε. Και πολλοί άλλοι το έχουν κάνει, δεν θα είστε μόνο εσείς, δεν θα είστε ο πρώτος. Τον Δήμο ως ένα εφαλτήριο για μια περαιτέρω πολιτική καριέρα, και αντιλαμβάνεστε πολύ καλά τι λέω. Όλοι ξεκινάνε από κάπου, ξεκινάς από πρόεδρος, πας δήμαρχο, από αντιδήμαρχος, γίνεσαι δήμαρχος και μετά πας για βουλευτής. Για να σας το πω πολύ απλά. Εσείς σκέφτεστε κάτι τέτοιο, θέλετε να διοικήσετε, αν εκλεγείτε, αν σας εκλέξει ο κόσμος σας για αργότερα, σκέφτεστε κάτι άλλο? Αν σκεφτόμουν κάτι τέτοιο, ήδη θα είχα βγάλει κομματική ταυτότητα, θα ήμουν γραμμένος σε κάποιο κόμμα, διότι δεν μπορείς από τη μια μέρα στην άλλη να διεκδικήσεις κάποια θέση. Αν είσαι δήμαρχος, δεν μπορείς, κύριε Τσακνή, είστε αντιδήμαρχος. Αν θα γίνετε αύριο δήμαρχος, δεν μπορείτε να διεκδικήσετε, λέω. Ενδεχομένως ναι, αλλά θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω και σε εσάς και κυρίως στον κόσμο, ότι αντιλαμβάνομαι το ρόλο μου ως αυτοδιοικητικός και μόνο. Δεν με ενδιαφέρει καμία πολιτική καριέρα. Με ενδιαφέρει να είμαι στην πρώτη γραμμή των προβλημάτων. Με ενδιαφέρει η επαφή μου με τον πολίτη, με τον δημότη. Αυτό είναι που με εξητάρει σαν άνθρωπο. Τον τόπο μου θέλω να βοηθήσω. Και από εκεί και πέρα, ο καθένας έχει την ιδεολογία του και την εκφράζει με τον ψήφο του. Αλλά εγώ επί του παρόντος το μόνο που με νοιάζει είναι να βοηθήσω τον τόπο μου. Και γιατί όχι, το λέω καμιά φορά στους συνεργάτες μου, πάμε να γράψουμε ιστορία, να αλλάξουμε τον τόπο μας. Το έχετε σαν σλόγγαν αυτό? Γιατί μου ακούστηκε σαν σλόγγαν, ωραίο μου ακούστηκε. Ωραίο ακούγεται. Ναι, ναι, να το χρησιμοποιήσετε. Μπορεί, μπορεί να το κάνω. Να το κάνετε. Γνωρίζουμε, κύριε Τσακνή, ότι δυστυχώς το λέω, η περιοχή σας, ο Δήμος σας μάλλον, φέρει ένα βαρύτατο όνομα, Δήμος Αριστοτέλη. Το είπα και στην εισαγωγή μου και πιστεύω ότι συμφωνείτε. Το έχουμε νομίζω και στο back. Αν δούμε το γενικό το πλάνο, να το είδατε, κάτω του Δήμου, είστε κάτω από τον Αριστοτέλη. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Ότι έγινε γνωστή η περιοχή από κάποια επεισόδια που γινόταν στα παρελθόντα έτη.
Και υπάρχει μία ιδιομορφία, να το πω έτσι, στην περιοχή. Δεν θα μπω, κύριε Τσακνή, στην διαδικασία, ποιοι είναι από εδώ, ποιοι είναι από την άλλη, σε καμία περίπτωση δεν θα το κάνω. Πάντως υπάρχει μία ιδιαιτερότητα στην περιοχή. Εσείς με την εμπειρία που έχετε αυτά τα έτη, τα 4 έτη που είστε στην περιοχή σας, που είστε σε θέση αυτοδιοικητική στον Δήμο, πιστεύετε ότι τα καταφέρετε να τα ισορροπήσετε εσείς προσωπικώς και βέβαια και οι άνθρωποι που θα είναι μαζί σας, αλλά εσείς είστε ο ηγέτης, είστε ο αρχηγός του συνδυασμού και εσάς τα φιλοξενώ στην εκπομπή μου. Γι' αυτό ρωτώ ευθέως εσάς, θα τα καταφέρετε να ισορροπήσετε την κοινωνία? Έχετε δίκιο στο ερώτημά σας. Πραγματικά αισθάνομαι ιδιαίτερα άσχημα όταν πηγαίνω σε κάποιο γραφείο στην Αθήνα, για παράδειγμα, που είναι λίγο μακριά από τον τόπο μας. Τους μιλάω για τον Δήμο Αριστοτέλη και με κοιτάζουν παράξενα. Και όταν πω τη λέξη σκουριές, καταλαβαίνουν αμέσως από πού είμαι. Δυστυχώς, στον τόπο μας σπάρθηκε διχόνια και αντί να είμαστε ο καλύτερος Δήμος που έχουμε, τον μεγαλύτερο δάσκαλο της αρχαιότητας, το λατρεύουν σε όλο τον κόσμο. Έχει το Άγιον Όρος. Είμαστε πύλη του Αγίου Όρους. Πύλη του Αγίου Όρους. Πού το βάζετε αυτό? Έχουμε νησιά, έχουμε ωραίες θάλασσες, έχουμε βουνά, έχουμε τα πάντα. Και παρόλα αυτά έχουμε και προβλήματα. Προβλήματα διχόνοιας. Αυτό. Βέβαια, είναι γενικώς παραδεκτό ότι στα 4 χρόνια της δικής μας διοίκησης τα πράγματα έχουν ηρεμήσει πάρα πολύ. Και αυτό ήταν μια επιλογή δική μας. Μια επιλογή ενωτική, χαμηλών τόνων. Ο Δήμος δεν είναι για να διχάζει, ο Δήμος είναι για να ενώνει. Και αυτός είναι και ο δικός μου στόχος. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι με την εμπειρία που αποκτήσατε θα τα καταφέρετε να διατηρηθεί το ήπιο κλίμα και κυρίως να δείτε και άλλα θέματα, την ανάπτυξη των Αριστοτέλη, το Άγιον Όρος, την Αρναία, λέω κάποια χωριά που μου έρχονται τώρα στην τύχη, τα οποία είναι εξαιρετικά βέβαια, την Βαρβάρα με τους καταράχτες. Φανταστείτε, εγώ πριν 5-6 χρόνια έμαθα ότι στην Βαρβάρα υπάρχουν καταράχτες, κύριε Τσακνή. Εντάξει. Γιατί έτυχε να κάνω ένα ρεπορτάζ για το γερμανικό κανάλι και μου φέρνει συνεργάτες μου πλάνα από καταράχτες. Και λέω, είναι ντροπή σας που μου φέρατε αυτά τα πλάνα. Και μου λέει, κύριε Γιώργο, λέει, μα είναι από τη Βαρβάρα. Και λέω, είστε σίγουροι, ή θα μου λέει, η Βαρβάρα. Και πήγα και τα είδα. Τέλος πάντων. Και επίσης τους βρήκαμε τους καταράχτες σε μαύρο χάλι κάποτε. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες μιας ανάπτυξης στην περιοχή μας, που είμαστε πίσω σε σχέση με τις άλλες περιοχές, που θα έχει έτσι σαν σημείο αναφοράς τον Αριστοτέλη. Γι' αυτό και έχουμε προβεί στην υπογραφή μιας προγραμματικής σύμβασης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την ίδρυση ενός διεθνούς αριστοτελικού κέντρου σπουδών. Εξαιρετική. Ένα μεγάλο όραμα. Εξαιρετική πρωτοβουλία. Ήδη είναι γνωστό ότι θα μεταβιβάσουμε 300 στρέμματα δημοτικής γης για να γίνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Ήδη οι αρχιτεκτονικές ομάδες έργου έχουν σηκώσει μανίκια και το αργότερο το Φεβρουάριο θα γίνει και μία μεγάλη εκδήλωση όπου θα πούμε στον κόσμο πολλές λεπτομέρειες. Σας το έφερα σαν παράδειγμα για να δείτε την στρατηγική μας και το όραμά μας για τον τόπο. Είστε εκτός, ασχολείστε τώρα, ήρθατε παρόδο, για να ολοκληρώνουμε λίγο, κύριε Τσακνή, είστε μέλος των τουριστικών, μέλος του ΔΟΣΟΥ, τακτικό μέλος των τουριστικών οργανισμών Χαλκιδικής, το γνωστό ΤΟΧ, όπου παίρνει μέρος η περιφέρεια, είναι η περιφέρεια της Χαλκιδικής, και η Ένωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής, η Ένωση ΚΑΜΙΚ κλπ. Και διάφορες άλλες ενώσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό. Είστε μέλος εκεί, είστε και ασχολείστε με τον τουρισμό και για τον Δήμο σας. Ναι, προσφάτως έγινα τακτικό μέλος. Ναι. Λοιπόν, πώς τα βλέπετε αυτά, δηλαδή, με λίγα λόγια θα βοηθήσει αυτό, αν εκλεγείτε Δήμαρχος θα βοηθήσει, ότι είστε και στον τόχο, κερδίζετε εμπειρία, κερδίζετε δύναμη, γνωριμίες, προσωπικότητες, άλλες που θα πρέπει να βοηθήσουν τον τουρισμό, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχετε και πολλά ξενοδοχεία στο Δήμο σας. Από τις πρώτες μέρες που αναλάβαμε, και εγώ έγινα αντιδήμαρχος τουρισμού, φτιάξαμε μια επιτροπή προβολής και ανάπτυξης του Δήμου Αριστοτέλης, στην οποία προεδρεύω, και δεν έχασα ούτε ένα συμβούλιο του τουριστικού οργανισμού Χαλκιδικής, που όπως είπατε και εσείς, είναι το θεσμικό όργανο όλου του νομού. Στο οποίο συμμετέχω και
και εκτιμήθηκε αυτή η συμμετοχή μου, κάνοντάς με στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση και τακτικό μέλος. Ο τουρισμός είναι για μας πάρα πολύ σημαντικός, γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εξαρτάται από αυτή τη δραστηριότητα και πιστεύω ότι έχουμε φτιάξει πολλά πράγματα, έχουμε βέβαια μέλλον για να κάνουμε κι άλλα, αλλά και από μικρές δράσεις, όπως για παράδειγμα βάλαμε ένα λεωφορείο το καλοκαίρι να φεύγει από τα παραλιακά χωριά και να πηγαίνει τον κόσμο στα ορεινά χωριά, μια εξαιρετική δράση, για να φέρουμε πιο κοντά το νότιο με το βόρειο κομμάτι, τον κόσμο μεταξύ τους, το βουνό με τη θάλασσα, να αναδείξουμε τους παραδοσιακούς οικισμούς της Αρναίας, της Παναγίας, της Βαρβάρας. Είμαστε ένας δήμος που έχει τα πάντα και οφείλουμε να φέρουμε και τον κόσμο μας πιο κοντά και τις δράσεις μας και έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Νομίζω ότι μπορούμε να φτιάξουμε πολλά πράγματα, να φτιάξουμε τον τόπο μας, να αλλάξουμε σελίδα. Θα τα ξαναπούμε και θέλω κλείνοντας εγώ λίγα δευτερόλεπτα, κύριε Τσεκνή, στους κατοίκους, στους δημότες, στους ανθρώπους που θα κληθούν σε λίγους μήνες να πάνε στην κάλπη και να ψηφίσουν τον Παπαδόπουλο, τον Χ, ή τον κύριο Τσεκνή. Τι θα λέγατε, κύριε Τσεκνή, σε αυτούς τους ανθρώπους, του Δήμου σας πάντα? Ότι θα τους κοιτάζω πάντα στα μάτια, θα τους λέω την αλήθεια και θα δουλέψω σκληρά για να έχουμε ένα Δήμο Αριστοτέλη πραγματικά ισχυρό. Κύριε Τσεκνή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να έρθετε σήμερα. Πιστεύω, εκμεταλλευόμενο στη θέση μου, να σας δεσμεύσω, έτσι, στον αέρα, κάποια θέματα, επειδή έχουμε αφήσει αρκετά, κάποια θέματα, να έχετε το χρόνο βέβαια, να έρχεστε εδώ να τα λέμε και κυρίως για τους ανθρώπους που σας παρακολουθούν και κυρίως για τους πολυπληθείς επισκέπτες σας που έρχονται στην περιοχή σας. Από όλη τη Μακεδονία έχετε κόσμο και όχι μόνο, από όλη τη χώρα έχετε. Και εκτός χώρας. Και εκτός χώρας, πολύ σωστά με διορθώσατε, και εκτός χώρας και μακάρι να το επεκτείνετε, να τα λέμε πιο συχνά και να επικεντρώνουμε σε κάποια θέματα που αφορούν την περιοχή. Όπως ας πούμε τα 300 στρέμματα που θα δώσετε σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για να γίνει ένα κέντρο σπουδών του Αριστοτέλειου. Τι πιο εξαιρετικό και τι πιο μοναδικό. Και μακάρι να έρχεστε εδώ να τα ακούμε, να τα μαθαίνουμε κιόλας γιατί τα γνωρίζουμε. Χαρά μου. Θα είμαι στη διάθεσή σας. Καλή επιτυχία να έχετε, κύριε Τσεκνή. Ευχαριστώ καλά. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς πάρα πολύ που μας τιμήσατε βλέποντας αυτήν την εκπομπή. Εμείς θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί την ίδια ώρα. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ σε όλους.